Γλυκέ μου Γιάννη, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Εγώ θα έλεγα ότι βρίσκομαι σε μια καρέκλα που δεν είναι καθόλου του πόνου όμως. Οι περισσότεροι δυστυχώς δεν θα συμφωνήσουν μαζί σου, καθώς οι περισσότεροι που έρχονται εδώ είναι ήδη τρομοκρατημένοι και είναι το πρώτο δύσκολο κομμάτι να τους αλλάξουμε τη διάθεση αυτή. Ωραία μου το ξεκίνησες έτσι. Θέλεις να μου πεις λιγάκι πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ψυχολογία του ασθενή για να έρθει? Χαμογελώντας. Ένα χαμόγελο αρκεί. Είναι είσοδος στην ψυχή του καθενός μας. Μέχρι να ανοίξει την πόρτα να μπει. Μέχρι να μπει, εντάξει, είναι πολλές φορές κάποιοι υπάρχουν οι οποίοι τους φέρνουν οι δικοί τους κυριολεκτικά σηκωτοί. Ακριβώς αυτό πρέπει να αποφύγουμε πλέον και να περάσουμε σε μια εποχή που ο κόσμος δεν θα φοβάται την οδοντιατρική και τον οδοντίατρο, αλλά θα έρχεται μόνο στο προληπτικά στον οδοντιατρική, προτού πονέσει, για να αποφύγει και τον πόνο και τη γενική ταλαιπωρία. Γιατί δεν έρχεται, ενώ είμαστε στο 2018 που προσέχουμε τα πάντα επάνω μας, γιατί δεν προσέχουμε το δοντάκι? Δυστυχώς είναι θέμα παιδείας και αυτό. Οι γονείς μας δεν μας έχουν μάθει, ειδικά της δικής μου γενιάς, πενταρίζουμε πια, δεν μας έχουν μάθει αρκετά πράγματα όπως θα έπρεπε. Κάτι που πρέπει να αλλάξουμε με τους καινούργιους γονείς. Πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας ότι η πρόληψη είναι το Α και το Ω. Η πρόληψη είναι καλύτερη από οποιαδήποτε θεραπεία. Να το πάρουμε πάλι από τα πρώτα του αρχικά στάδια για την πρόληψη. Τι πρέπει να κάνει ένα παιδί από το γονιό? Πρώτα απ' όλα το πλύσιμο των δοντιών. Το Α και το Ω στη στοματική μας υγιεινή. Κάθε μέρα δύο βουρτσίσματα είναι αρκετά, δεν υπάρχει υπερβολή γιατί θα κουραστεί το παιδί. Μπορεί να ξεκινήσει σαν ανταμοιβή προς το παιδί, να είσαι καλό παιδί, θα σου βουρτσίσω τα δοντάκια, θα σου πάρω καινούργια δοντόβουρτσα να το δεις σαν παιχνίδι και σαν κέρδος. Έτσι κερδίζει και ο γονιός στην τσέπη του ταυτόχρονα, έτσι. Οπωσδήποτε. Καλύτερη πρόληψη σημαίνει λιγότερες βλάβες και μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τον γονέα που υποχρεωτικά θα πληρώσει αρκετά για το παιδί, εάν το εγκαταλείψει. Το όφελος λοιπόν είναι για τον γονέα περισσότερο. Παίζουμε τώρα κάτι που είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τα γλυκά στο παιδί. Δηλαδή, πάμε σε ένα κύριο σημείο που αυτό θα θέλει να ακούσει μια μαμά. Εδώ είναι ο μεγάλος τσακωμός με την πεθερά της μαμάς, που λες, η οποία θα είναι αυτή που στο παιδάκι θα πάει τη σοκολατίτσα, το γλυφιτζουράκι, πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να εκλείψουν. Η ζάχαρη είναι η τροφή των μικροβίων που ξεκινάνε όλα τα κακά στο στόμα μας και όχι μόνο. Ζάχαρη, αλάτι, τα λευκά δηλητήρια, τα απονομαζόμενα, πρέπει να εκλείψουν από τη διατροφή μας. Είδε έστω να μειωθούν πάρα πολύ. Από ποια ηλικία το παιδί θα πρέπει να έρθει, ειδικά το μικρούλι? Μία πρώτη επαφή για ένα χάιδευμα, σε εισαγωγικά, ένα βούρτισμα των δοντιών γύρω στα 3 έτη, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Ένα απλό γυάλισμα με μια ηλεκτρική οδοντόβουτσα, φαντάσου, ώστε να έχει μια επαφή η οποία θα προκαλέσει κανένα πόνο, καμία ενόχληση στο παιδί, ώστε να μην τον πάρει από φόβο. Ένα ακόμα μεγάλο θέμα και λάθος που κάνουν οι περισσότεροι γονείς είναι ότι μας φέρνουν τα παιδιά και πριν τα φέρουν οι ίδιοι οι γονείς έχουν πει: «Όχι, Παναγία μου, θα πάμε στον οδοντίατρο». Αυτό το πράγμα το μεγαλύτερο λάθος. Με μια φαντασία. Έρχεται προετοιμασμένο ότι θα δει το χασάπι της Βαγδάτης μπροστά του και είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις εσύ? Δύσκολα, με υπομονή, με κάνα ψυχοφάρμακο πότε-πότε. Αστειεύομαι. Εντάξει. Έχει παιδιά τα οποία δυστυχώς είναι ήδη φοβισμένα από το σπίτι τους. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί μπορεί να επέμβει και ο ειδικός οδοντίατρος, ο παιδοδοντίατρος, στον οποίο τέτοια περιστατικά δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τα στείλουμε. Με οποιαδήποτε επιβάρηση εξυπακούει αυτό το πράγμα. Το θέμα βασικά είναι ότι το παιδί πρέπει να μάθει ότι ο οδοντίατρος δεν πονάει. Και αυτό είναι μόνο με την πρόληψη, θα ξαναπώ εγώ. Μαγική λέξη πρόληψη. Να αφήσουμε τα μικρά παιδιά τώρα και να πάμε στα λίγο μεγαλύτερα. Μπράβο, για να έχεις ένα πολύ όμορφο χαμόγελο, θα πρέπει να το ξεκινήσεις όμως. Όλη τη διαδικασία από την αρχή. Πάμε λίγο να συζητήσουμε γιατί πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δοντάκια μας λίγο σε πιο μεγάλη ηλικία. Το στόμα μας και γενικά το χαμόγελό μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Άρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάποιος θα παρατηρήσει πρώτα όταν μας δει. Σε μια καινούργια γνωριμία, το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος. Όχι απαραίτητα είναι ο οδοντίατρος. Το πρόσωπο, έτσι, και το σωστό. Είναι ακριβώς το πρόσωπο, το χαμόγελό μας και μετά ίσως τα μάτια μας. Αλλά το χαμόγελο είναι το πρώτο πράγμα που τραβάει την εικόνα. Άρα κοινωνικά, αν το δεις, όλοι μας έχουμε καλύτερη αυτοπεποίθηση όταν έχουμε ένα ωραίο χαμόγελο να παρουσιάσουμε στον κόσμο, στο συνομιλητή μας. Όταν έρθει κάποιος εδώ, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις για εκείνον? Συνήθως θα πάρουμε ένα μικρό ιστορικό, να ξέρουμε ώστε να μην αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα, κάποια επιπλοκή από πιθανά φάρμακα που μπορεί να παίρνει, από άλλες παθήσεις που μπορεί να συνοδεύουν τον άνθρωπο, τον ασθενή αυτόν. Και από εκεί και ύστερα θα αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση την αιτία. Είναι λίγο πιο επιβαρημένο όταν είναι ο ασθενής και λίγο πιο μεγάλος ηλικία. Σαφώς, αν ο άνθρωπος έχει προσέξει τα δόντια του από μικρός, έχω εδώ ασθενείς 80-85 ετών, οι οποίοι δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Θα δεις στόματα σε αυτή την ηλικία τα οποία έχουν ένα-δύο σφραγίσματα και μένεις, χαζεύεις όταν βλέπεις κάτι τέτοια στόματα.
Εδώ είναι κάτι που πρέπει να σημειώσω, ότι κανένα στόμα δεν είναι αυτό που λέμε κακό στόμα. Εάν φροντίσεις τα δοντάκια σου 100 να πας, θα τα έχεις όλα. Δεν σημαίνει ότι μεγαλώνοντας θα έχουμε κάποιες φορές, θα υποχωρήσουν λίγο τα ούλα μας. Όλα φτιάχνονται και όλα διορθώνονται, αρκεί ο άνθρωπος να το θέλει. Γιαννάκη, φίλε μου Γιάννη αγαπημένη, για να μην χάσουμε δοντάκι, πρέπει να έρθουμε στο γιατρό μας. Πρέπει να έρθουμε στο γιατρό μας, όχι ακριβώς, απλά να έρθουμε στο γιατρό μας. Να έρθουμε στο γιατρό μας προτού πονέσουμε. Πρέπει μια μικρή βλάβη. Είναι λίγο, παιδί, τώρα μια λέξη που μου αρέσει αυτή. Προτού πονέσουμε. Μήπως πονέσουμε στην τσέπη, γι' αυτό δεν ερχόμαστε. Τα συνδύασες πάρα πολύ καλά. Ένας πόνος στο στόμα συνήθως σημαίνει μια απονεύρωση. Μια απονεύρωση έχει τρεις φορές το κόστος ενός απλού σφραγίσματος και τον τριπλάσιο χρόνο για τον οδοντίατρο και τον ασθενή που θα κάτσει εδώ ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το βλέπω και από τα δικά μου τα δόντια, άμα κάνεις μία απονεύρωση, δεν πάνε ότι το δοντάκι ήταν πάντα χαλασμένο ή δεν το προσέχαμε. Μπορεί να είναι και η πάστα των δοντιών. Μπορεί να είναι και κάτι εσωτερικό. Πάς στα λόγια μου που είπα στην αρχή. Εάν έχεις προσέξει, αν κάνεις τακτικά τους ελέγχους, αυτό το κάτι εσωτερικό θα το βρει ο δοντίατρος σου πριν σε ενοχλήσει εσένα. Mm-hmm. Άρα θα αποφύγεις την απονεύρωση. Είναι εξαιρετικά σπάνια από ένα ατύχημα συνήθως, μία πτώση, ένα χτύπημα, το οποίο θα σπάσει σε ένα δόντι και θα αποκαλυφθεί ο πολφός του νεύρου, το νεύρο δηλαδή, στο δόντι και να χρειαστείς μία απονεύρωση χωρίς να φταίς. Mm-hmm. Έτσι, άρα συνήθως όταν φτάσεις στο γιατρό με κάποιο δόντι τόσο ανοιχτό, τόσο χαλασμένο που πονάει, εκεί φταίς. Άρα θέλουμε μία φορά το χρόνο περίπου να ελέγχει κάποιος τα δοντάκια μας. Είναι λίγο σχετικό. Σε ένα καλό στόμα, αυτό που λες εσύ πριν, καλή πάστα, το μία φορά στο χρόνο είναι υπεραρκετό. Σε έναν όμως ο οποίος καπνίζει, που θα ξεχάσει κάποιο βουρτσισματάκι, που θα μου φάει λίγο περισσότερα γλυκάκια, το χρονικό αυτό διάστημα μικραίνει. Μπορεί να φτάσουμε, έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα στα δόντια τους και δεν θέλουν απλά να χειροτερεύσει, να κάνουν τον επαναληπτικό καθαρισμό τους αν αυτός χρειάζεται, αλλά και την πρόληψή τους, τον προληπτικό έλεγχο κάθε 4 μήνες. Ο μέσος όρος είναι 6 με 9 μήνες. Άρα κάποιος φοβάται, δεν είναι μόνο το οικονομικό του ότι δεν έρχεται. Το κυριότερο είναι ότι φοβάται μάλλον. Δυστυχώς και αυτό οφείλεται σε εμπειρίες του παρελθόντος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει πονέσει, ειδικά σαν παιδί στον οδοντίατρο, αργότερα θα πάει δύσκολα. Θα δυσκολευτεί πολύ να πάει γιατί φοβάται ότι θα επαναληφθεί αυτό, χωρίς αυτό όμως να είναι σωστό. Η οδοντιατρική πλέον σπάνια πονάει. Εξαιρετικά σπάνια. Δηλαδή, προσωπικά αυτό που λέω στους δικούς μας ασθενείς είναι ότι αυτό που θα σε πονέσει περισσότερο από οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε είναι ο καθαρισμός. Πόσο μπορεί να πονέσει ένας καθαρισμός? Πόσο? Όλα είναι ανθρώπινα πια. Δεν είναι η οδοντιατρική όπως ήταν κάποτε. Αν έχουμε την υπόνοια ότι ο ασθενής μας θα πονέσει, πολύ απλά κάνουμε μια αναισθησία, μια τοπική αναισθησία. Και ακόμα και οι βελονίτσες της αναισθησίας έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ πια που σχεδόν δεν τις καταλαβαίνεις πραγματικά. Μιλάμε για βελόνες τώρα με επικάλυψη σιλικόνης, μιλάμε για πράγματα που δεν υπήρχαν κάποτε ούτε στη φαντασία μας. Άρα δεν υπάρχει κρεβάτι του πόνου. Έχει εξαλειφθεί. Θέλω να λέτε, το πόνο, το πόνο δεν μπορούμε να εξαλείψουμε. Το πόνο, συγγνώμη, το φόβο προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο φόβος. Ο φόβος του πόνου. Δεν υπάρχει ούτε φόβος ούτε πόνος. Ειδικά στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα στην οποία η οδοντιατρική έχει εξελιχθεί πραγματικά. Έχουμε κορυφαίους οδοντίατρους στην Ελλάδα, ίσως τους καλύτερους στην Ευρώπη. Δυστυχώς έχει γίνει και εξαγωγή πλέον τέτοιων μυαλών οδοντιατρικών σε άλλες χώρες, σε Γερμανία, σε Αγγλία. Η Αγγλία νομίζω ότι ένας τρεις οδοντίατρος πλέον είναι Έλληνας. Μάλιστα. Λέει κάτι αυτό για το ελληνικό επίπεδο. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Γιάννη. Παρακαλώ, ευχαρίστηση μου. Μάλιστα. Άρα μου φαίνεται ότι θα έρχομαι πιο συχνά να βλέπεις τα δοντάκια μου. Άμα δεν θέλεις να πονέσεις. Έτσι, μπράβο. Άμα δεν θέλεις να πονέσεις.